Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Θα προχωρήσουμε σήμερα στο θέμα μας, την αιμοφαγουταρική λεμφοϊστιοκυτάρωση του παιδιού. Μία σπάνια κατάσταση, πολύ ενδιαφέρουσα απόψη παθογένειας, για την οποία έχει συντελεστεί πολύ μεγάλη πρόοδος, αφού η πολύ κακή αρχική της πρόγνωση έχει ιδιαιτέρως βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Η αιμοφαγοκυταρική λεμφοϊστιοκυτάρωση του παιδιού δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια νόσος, είναι περισσότερο ένα σύνδρομο, είναι ένα συστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, το οποίο οφείλεται σε διαταραχή της ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού. Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη και ανεξέλεκτη φλεγμονώδη αντίδραση σε διάφορα εξωτερικά ρευθίσματα. Η κατάσταση αυτή κατατάσσεται στις ιστιοκυταρώσεις και μάλιστα στην κατηγορία 2 των ιστιοκυταρώσεων και είναι μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή. Εδώ βλέπουμε ένα σχήμα που δείχνει πολύ σύντομα την παθογένεια. Βλέπετε εδώ ότι πυροδοτείται η κατάσταση από διάφορους παράγοντες εξωτερικούς, κυρίως λοιμώδης, αλλά μπορεί να πρόκειται για μια κακοήθεια, για μια αυτοάνωση ασθένεια ή από μια μεταβολική διαταραχή. Σε έδαφος κυταροτοξικού ελλείμματος που αφορά τα NK, δηλαδή τα natural killer και τα TAF8 κατασταλτικά λεμφοκύτταρα, παρατηρείται ένας υπερβολικός πολλαπλασιασμός των TAF λεμφοκυττάρων, τα οποία παράγουν τερφερόνη γάμα, η οποία με τη σειρά της πολλαπλασιάζει και ενεργοποιεί τα μακροφάγα, που και αυτά εκρίνουν διάφορες κυταροκίνες. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, τα TAF λεμφοκύτταρα διαρκώς παράγουν γάμα σφαιρίνη, τα μακροφάγα διαρκώς διγείρονται και παράγουν νέες κυταροκίνες και έχουμε την καταιγίδα, όπως λέμε, κυταροκινών. Υπάρχει η αυξημένη τελευκίνη 1 ή 6, η τελευκίνη 2 και ο υποδοχέας της, ο TNF, δηλαδή ο παράγοντας νέκρωσης του όγκου, η τελευκίνη 10, η τελευκίνη 18 και συνεχής παραγωγή της τερφερόνης γάμα, η οποία αποτελεί και το κλειδί στην όλη παθογένεια της κατάστασης. Τα TAF λεμφοκύτταρα και τα μακροφάγα, τα ενεργοποιημένα και τα πολλαπλασιασμένα διηθούν τους ιστούς και έτσι έχουμε την κλινική εμφάνιση της αιμοφαγοκυταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης. Εδώ βλέπετε σε αυτό το σχήμα, θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται σε κυταρικό επίπεδο για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτή την τόσο ιδιαίτερη και εντυπωσιακή κατάσταση. Η βάση, είπαμε, της βλάβης είναι η ελαττωματική κυταροτοξική λειτουργία των NK και κατασταλτικών TAF8 λυμφοκυτάρων. Στην ουσία έχουν βλάβη τα κυταρολυτικά τους κοκκία. Τα κύτταρα αυτά, βλέπετε εδώ ένα, ας πούμε ότι είναι ένα TAF κατασταλτικό λυμφοκύτταρο, είναι γεμάτα από αυτά εδώ τα κυταρολυτικά κοκκία, τα οποία δημιουργούνται μέσα στο κυταρόπλασμα, παράγουν πρωτεΐνες από μόνα τους, τις οποίες αποθηκεύουν και πακετάρουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και αυτά τα κυταρολυτικά κοκκία κυκλοφορούν μέσα στο κυταρόπλασμα. Τελικά λίγο-λίγο έρχονται στην κυταρική επιφάνεια του TAF λυμφοκυτάρου, προσδένονται σε αυτήν και φτάνουν σε ένα σημείο πολύ κοντά στο κύτταρο στόχο, παραδείγματος χάρη είναι ένα κύτταρο ιού που το παρουσιάζει το αντιγονοπαρουσιαστικό ιστιοκύτταρο. Μπορεί να πρόκειται και για ένα κύτταρο όγκου. Αυτό λοιπόν το κύτταρο στόχος είναι που πρέπει να εξολοθρευτεί και φυσιολογικά όταν πλησιάσει το κυταρολυτικό κοκκίο κοντά στην κυταρική επιφάνεια και κοντά στον κύτταρο στόχο, θα γίνει αυτή εδώ η σύναψη, η ανοσολογική σύναψη, μέσω της οποίας θα υπάρχει τήξη της κυταρικής μεμβράνης και θα περάσουν πρωτεΐνες, θα ελευθερωθούν από τα κοκκία και θα περάσουν στο κύτταρο στόχο. Πρόκειται κυρίως για την τοξίνη περφορίνη, η οποία έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί πόρους στο κύτταρο στόχο, μέσω των οποίων θα περάσουν οι τρανζίμες, είναι προτεάσεις οι οποίες διεγείρουν
στο κύτταρο στόχο την απόπτωση, δηλαδή τον προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο, και έτσι το κύτταρο στόχο θα δεχθεί το φιλί της ζωής μέσω αυτής της ανοσολογικής σύναψης. Όλη αυτή η δημιουργία των πρωτεϊνών και των κυταρολυτικών κοκκίων με τις πρωτεΐνες τους και όλα αυτά που καθορίζουν την κυκλοφορία τους μέσα στο κυταρόπλασμα και τελικά τη δημιουργία της ανοσολογικής σύναψης βρίσκονται σε συνεχή έλεγχο από συγκεκριμένα γονίδια, τα οποία ακριβώς στην περίπτωση της πρωτοπαθούς μορφοκυταρικής λέμφοαισθητοκύτωσης παρουσιάζουν μεταλλάξεις, αλλά μπορεί και οι πρωτεΐνες να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις και ανομαλίες και στην δευτεροπαθή αιμοφακτερική λεμφοϊστιοκυτάρωση. Φυσιολογικά λοιπόν, όταν το κύτταρο, όταν το κύτταρο στόχος πεθάνει, σταματάει να λειτουργεί η ανοσολογική σύναξη, το ταφλεμφοκύτταρο πάβει να είναι ενεργοποιημένο και σταματά κάθε φλεγμονώδης αντίδραση. Αντίθετα, όταν έχουμε την αιμοφακτερική λεμφοϊστιοκυτάρωση, δηλαδή η κυταρολυτική λειτουργία των κοκκίων αυτών είναι διαταραγμένη, δεν θα περάσει η περφορμίνη στο κύτταρο στόχο, δεν θα δημιουργηθούν γκρανζήμες ώστε να προκληθεί η απόπτωση του κυττάρου στόχου και στην ουσία η σύναψη θα παραμείνει διαρκώς ενεργής, υπάρχει συνεχής ανεξέλεκτος πολλαπλασιασμός και ενεργοποίηση των τάφλων κυττάρων, τα οποία με την παραγωγή της συντερφερόνης γάμα θα διεγείρουν συνεχώς και θα ενεργοποιούν συνεχώς τα μακροφάγα, τα οποία θα παράγουν και αυτά κυταροκίνες. Έτσι θα δημιουργηθεί ο φαύλος κύκλος και η κλινική εμφάνιση της αιμοφακτερικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης. Τώρα, η αιμοφακτερική λεμφοϊστιοκυτάρωση του παιδιού διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρωτοπαθή γενετική, που οφείλεται σε κληρονομούμενο ανοσολογικό έλλειμμα της κυταροτοξικότητας των ΕΚΑ και τάφλων φοκυτάρων, και στη δευτεροπαθή ή επίκτητη, που οφείλεται σε υποκείμενο εκκλητικό παράγοντα. Η πρωτοπαθής λοιπόν αιμοφακτερική λεμφοϊστιοκυτάρωση είναι κληρονομική, συνήθως κληρονομείται με αυτοάνωση υπολοιπόμενο χαρακτήρα. Σήμερα βρίσκουμε μεταλλάξεις στο 80% των περιπτώσεων. Το οικογενειακό ιστορικό είναι θετικό και όταν είναι συχνά θετικό και όταν είναι θετικό μιλάμε για οικογενή αιμοφακτερική λεμφοϊστιοκυτάρωση. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σπάνια κατάσταση. Η επίπτωσή της ανά έτος είναι 1,5 παιδιά ανά 1 εκατομμύριο. Προσβάλλει παιδιά μικρής ηλικίας, κυρίως βρέφη και παιδιά μέχρι 2 ετών. Η διάμεση ηλικία σε διάφορες μελέτες είναι 5 με 6 μήνες. Παρ' όλα αυτά μπορεί να προσβάλλει μεγαλύτερα παιδιά, εφήβους, ακόμα και ενήλικες μέχρι 60 ετών. Η διάμεση επιβίωση, αν αυτοί οι άρρωστοι μείνουν χωρίς θεραπεία, είναι πάρα πολύ μικρή, 1 με 2 μήνες. Πρόκειται λοιπόν για μια βαριά πρόγνωση κατάσταση. Εδώ βλέπετε τα κύρια γενετικά αίτια της οικογενούς αιμοφακτερικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης. Η πιο συχνή ανομαλία αφορά το γονίδιο της περφορμίνης. Είδαμε τη λειτουργία της. Δεύτερο σε συχνότητα είναι το γονίδιο UNC13D και ακολουθεί το γονίδιο της συνταξίνης και της STX-BP2 με λίγο μικρότερες συχνότητες. Επίσης, ξέρουμε ότι υπάρχει ο τύπος 1 της οικογενούς λεμφοϊστιοκυτάρωσης. Φαίνεται το γονίδιο να εντοπίζεται για αυτή την κατάσταση, να εντοπίζεται στο χρωμόσωμο 9 στην περιοχή Q21. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο γονίδιο δεν έχει ακόμα βρεθεί. Υπάρχουν όμως και σύνδρομα άνους ανεπάρκειας με αλφισμό που συνοδεύονται χαρακτηριστικά από επεισόδια αιμοφακτερικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης και κυρίως εδώ είναι το σύνδρομο Γκρισελή τύπου 2 και το σύνδρομο Σέντια-Τιντάση με τα αντίστοιχα γονίδια που ενέχονται για αυτά τα σύνδρομα. Πρόκειται και εδώ για κληρονομούμενα νοσήματα που μεταβάζονται με αυτόσωμο υπολοιπόμενο χαρακτήρα πολύ βαριάς πρόγνωσης. Τα λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα, τα συνδεόμενα με Epstein-Barr ιό, μπορεί να συνοδεύονται από επεισόδια αιμοφακτερικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης. Κυρίως εδώ βρίσκουμε το χύφυλλο σύνδετο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο τύπου 1 και τύπου 2.
Στο τύπου 1, βασικά είναι το σύνδρομο Πουρτίλο που λέγαμε παλιότερα. Είναι πολύ βαριά, είναι μια εικόνα πολύ βαριάς λοιμός μονοπυρήνωσης που μπορεί να καταλήξει γρήγορα στο θάνατο. Εάν δεν συμβεί αυτό, τα παιδιά είναι άρρωστα, εμφανίζουν επεισόδια μαχοκυταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης και τελικά αναπτύσσουν πολύ γρήγορα λεμφώματα τύπου Β. Το χιφιλοσύνδετο τύπου 2 οφείλεται στο γονίδιο, σε μετάλλαξη του γονιδίου ξεία και στην περίπτωση αυτή τα παιδιά έχουν μία εικόνα χρόνιας λοιμός μονοπυρήνωσης που δεν μπορεί να γίνει καλά. Κατά καιρούς υπάρχει επιδείνωση με εμφάνιση επεισοδίων μαχοκυταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης. Αυτά τα παιδιά έχουν και εικόνα φλεμονός νόσου του εντέρου, αλλά δεν κάνουν λυμφώματα. Τα άλλα σύνδρομα εδώ είναι πάρα πολύ πιο σπάνια. Τελευταία έχει περιγραφεί ένα αυτοφλεγμονώδες νόσημα που οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο NLRC4, το οποίο συνοδεύεται από επεισόδια μορφοκυταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης. Και τέλος, σπάνια μεταβολικά νοσήματα, όπως φαίνεται στη διαφάνεια, μπορούν να προκαλέσουν επεισόδια μορφοκυταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης. Και περνάμε στη δευτεροπαθή αιμοφαγοκυταρική λέμφοϊστιοκυτάρωση, πολλά τα αίτια και ποικίλα. Το συχνότερο είναι λοιμώξεις. Δεύτερο σε συχνότητα στα παιδιά είναι τα τραυματολογικά νοσήματα. Ακολουθούν τα κακοήθη νοσήματα. Οι άρρωστοι που έχουν υποστεί μεταμόσχευση είτε μυελού των οστών είτε οργάνων μπορεί να παρουσιάσουν αυτό το σύνδρομο, όπως και οι άρρωστοι σε περιεντερική διατροφή με χορήγηση λιπιδίων ενδοφλεβίως. Και τέλος, τελευταίες νεωτερικές θεραπείες της κακοήθειας, όπως είναι τα CAR-T cells και διάφορα φάρμακα, όπως το βαλπροϊκό οξύ, μπορεί να προκαλέσουν αιμοφαγοκυταρική λεμφοϊστιοκυτάρωση. Οι λοιμώξεις, είπαμε, είναι η πιο συχνή αιτία δευτεροπαθούς λεμφοκυταρικής ιστιοκυτάρωσης. Πιο συχνά πρόκειται για υιογενείς λοιμώξεις και μάλιστα σε ίσως στο 40-60% ανάλογα με τη χώρα και την εθνότητα πρόκειται για λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr. Αλλά και άλλοι μπορεί να την προκαλέσουν, όπως και βακτηριακές λοιμώξεις, κολοβακτηρίδιος, σταφυλόκοκκος, ενδοκυτάριες λοιμώξεις με πιο συχνή τη λεισμάνια και από τις μυκητιαστικές λοιμώξεις που είναι πιο σπάνιες, πιο συχνά την προκαλεί το ιστόπλασμα. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι οι λοιμώξεις δεν είναι μόνο αιτία της δευτεροπαθούς αιμοφαγοκυταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης, αλλά μπορεί να πυροδοτήσουν και παιδιά που πάσχουν από την πρωτοπαθή μορφή και αυτό περιπλέκει πολύ τα πράγματα. Η διάκριση μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς μορφής δεν είναι πάρα πολύ εύκολη και για να γίνουν τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα σε μερικές μορφές δευτεροπαθούς αιμοφαγοκυταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης, κυρίως αυτές που συνοδεύονται από ρευματολογικά νοσήματα, έχουν βρεθεί ετερόλογες μεταστάσεις στα γονίδια, των οποίων οι ομόζυγες μεταλλάξεις προκαλούν την πρωτοπαθή αιμοφαγοκυταρική λεμφοϊστιοκυτάρωση. Τα ρευματολογικά νοσήματα, είπαμε, είναι δεύτερα στη συχνότητα. Μιλάμε για ρευματολογικά συνδεόμενη αιμοφαγοκυταρική λεμφοϊστιοκυτάρωση. Παλιότερα μιλάγαμε για σύνδρομο ενεργοποίησης μακροφάγων που συνδέεται με ρευματολογικό νόσημα. Η πιο συχνή οντότητα στα παιδιά είναι η συστηματική νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, η οποία σήμερα θεωρούμε ότι σε τουλάχιστον 10% των αρρώστων μπορεί να συνδέεται με αιμοφαγοκυταρική λεμφοϊστιοκυτάρωση. Στο 1/4 των περιπτώσεων, τα επεισόδια αιμοφαγοκυταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης εμφανίζονται στην αρχή της νόσου και συνήθως η πρόγνωση δεν είναι πολύ βαριά. Παρ' όλα αυτά, η θνητότητα μπορεί να φτάσει μέχρι 20%. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και όπως είπα και πριν, περιγράφονται τερόζυγες μεταλλάξεις όμοιες με τις πρωτοπαθούς οικογενούς αιμοφαγοκυταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης. Σπανιότερα μπορεί να εμφανιστεί σε έδαφος συστηματικού ερυθματόδους λύκου ή συνδρόμου Καβασάκη ή σε μερικά αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Τα κακοήθεια νοσήματα μπορεί να προκαλέσουν επεισόδιο αιμοφαγοκυταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης, κυρίως στη διάγνωσή τους.
Και αυτή η αιτία είναι πάρα πολύ συχνή στους ενήλικες, είναι ίσως η πιο συχνή αιτία, είναι όμως σπάνια στα παιδιά. Συνήθως πρόκειται για λυμφώματα, λυμφώματα ΤΑΦ, αναπλαστικά λυμφώματα από μεγάλα κύτταρα ή β' λυμφώματα από μεγάλα κύτταρα. Μπορεί να πρόκειται για λύμφωμα Hodgkin ή για β' προέλευση οξία λυμφοβλαστική λευκαιμία. Μία άλλη κατηγορία είναι η μορφοκυταρική λύμφωση του κυτάρους, η οποία εμφανίζεται στη διάρκεια της χημειοθεραπείας για μία κακοήθεια. Συνήθως εδώ πρόκειται για οξία λυμφοβλαστική λευκαιμία ή για ιστιοκυτάρωση τύπου Langerhans. Τώρα, η κλινική εικόνα της μορφοκυταρικής λυμφοιστιοκυτάρωσης είναι πλούσια και έχει το χαρακτηριστικό να εμπλουτίζεται πάρα πολύ γρήγορα. Η εξέλιξη καμιά φορά είναι ραγδαία. Κεντρικό έβριμα είναι ο παρατηνόμενος πυρετός, ψηλός πυρετός συνήθως. Η σπληνομεγαλία υπάρχει πάντα. Πολύ συχνά η πατομεγαλία και ίκτερος, λεμφαδενοπάθεια. Συχνά υπάρχει προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και με διαταραχές στη συνείδηση, σύνθηση, απάθεια, σπασμούς και μηνυτικά σημεία. Μπορεί να υπάρχουν εδήματα και ασκήτης, δερματικό ερήθημα, καθώς και αναπνευστική δυσχέρεια. Τα εργαστηριακά ευρήματα είναι και αυτά πολλά, οφείλονται στην καταιγίδα των κυταροκινών. Υπάρχει κυταροπαινία στο αίμα, αυξημένα τριγλυκερίδια, μειωμένο νοδογόνο, μειωμένη αλβουμίνη, μειωμένο νάτριο ρού, αυξημένες τρανσαμινάσεις, αυξημένη χολεριθρίνη. Επίσης, υπάρχει χαρακτηριστική αύξηση της φεριδίνης του ορού, η οποία αυξάνεται ταχύτατα και μπορεί να φτάσει σε τιμές που ξεπερνούν τις 5.000, φτάνουν και ξεπερνούν τις 10.000 και είναι ένας πάρα πολύ ευαίσθητος και ειδικός δείκτης για τη διάγνωση της μορφοκυταρικής λυμφοιστιοκυτάρωσης φεριδίνη. Τέλος, το N είναι συχνά παθολογικό, με αυξημένα κύτταρα και αυξημένο λεύκωμα. Η εξέταση αυτή πρέπει να γίνεται συστηματικά, εφόσον η κατάσταση του παιδιού το επιτρέπει. Ο ανοσολογικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Χαρακτηριστικά βρίσκουμε αύξηση στον ορό του διαλυτού υποδοχιά της ιντερλευκίνης 2, η οποία είναι μια εξέταση πολύ σημαντική για τη διάγνωση του γνώσου. Η ευαισθησία της και η ειδικότητά της ξεπερνά το 90% και 100% αντίστοιχα. Υπάρχει αυξημένη έκφραση του μονοκλονικού αντισώματος HLA-DR στα ΤΑΦ λυμφοκύτταρα που το βρίσκουμε στην κυταρομετρία ροή στο περιφερικό αίμα. Πάρα πολύ χαρακτηριστική και αυτή και θεωρείται εξέταση μεγάλης ευαισθησίας 90% και ειδικότητας 95% για τη διάγνωση της νόσου. Υπάρχει μειωμένη λειτουργικότητα των NK κυττάρων, την οποία μπορούμε να σε εξειδικευμένα εργαστήρια να έχουμε. Ο αριθμός των NK κυττάρων συνήθως είναι μειωμένος, κυρίως στη δευτεροπαθή μορφή της μορφοκυταρικής λυμφοκυτάρωσης. Μπορούμε να μετρήσουμε οι τελευκίνες, την 1, την 6, την 18 ή την ιντερφερόνη γάμα, οι οποίες βρίσκονται αυξημένες. Υπάρχει αυξημένη έκφραση του CD163 στο αίμα, το οποίο βρίσκουμε με κυταρομετρία ροής, η οποία αύξηση αυτή παρατηρείται κυρίως στη ρευματολογική μορφοκυταρική λυμφοιστιοκυτάρωση, όπως υπάρχει και αυξημένη έκφραση της πρωτεΐνης CXCL9, που δείχνει την ενεργοποίηση των μακροφάγων και την ψηλή έκριση της ιντερφερόνης γάμα. Η έκφραση της περφορίνης μπορεί να γίνει, μπορεί να μετρηθεί η έκφραση της περφορίνης στην κυταρομετρία ροής και αυτή βρίσκεται μειωμένη στις περιπτώσεις που υπάρχει διαταραχή μετάλλαξη στο γονίδιο της περφορμίνης. Αυτό σημαίνει ότι μόλις βρούμε κάτι τέτοιο στην κυταρομετρία ροής, πρέπει να κάνουμε τον γενετικό έλεγχο πολύ στοχευμένα σε αυτή την παθολογία. Όπως με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να βρούμε και μείωση στις πρωτεΐνες SAP και XIAP, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για το χι φιλοσύνδετο λεμφοϋπεροπλαστικό τύπου 1 και 2 στον Epstein-Barr σύνδρομο. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό τεστ είναι το τεστ αποκοκκίωσης όπου βρίσκεται στα NK κύτταρα, όπου βρίσκεται μειωμένο το CD107α. Είναι μια εξέταση με πολύ μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση της νόσου. Στο μυελόγραμμα και την βιοψία ιστού θα δούμε βέβαια τη δίθηση από μακροφάγα και λυμφοκύτταρα.
Τα μακροφάγα αυτά έχουν το χαρακτηριστικό να κάνουν την αιμοφαγοκυτάρωση, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική της αιμοφαγοκυταρικής λέμφοκυτάρωσης. Εξάλλου, η λέξη υπάρχει και στο όνομά της. Παρ' όλα αυτά, η αιμοφαγοκυτάρωση αυτή δεν είναι πρώιμο έβριμα και μπορεί αρχικά να μην υπάρχει καθόλου. Αυτό λοιπόν δεν αποκλεί τη διάγνωση. Πρέπει το μυελόγραμμα ή η βιοψία ιστούπαρματος χάρη ενός λεμφαδένα να επαναλαμβάνεται. Και το ύπαρ, το οποίο συχνά συμμετέχει στην νόσο, δεν έχει εικόνα αιμοφαγοκυτάρωσης. Το ύπαρ, η εικόνα, η παθοανατομική, είναι ενεργού υπατήτηδας, χρόνιας ενεργού υπατήτηδας. Η διάγνωση της αιμοφαγοκυταρικής λέμφοκυτάρωσης θεωρείται δύσκολη. Και γι' αυτό το λόγο η εταιρεία Στιγμήτωσης από το 2004 έχει θεσπίσει κριτήρια για τη διάγνωσή της, όπως τα βλέπετε στη διαφάνεια. Εάν βρούμε μια μοριακή ανομαλία στα γονίδια που ήδη αναφέραμε, βέβαια η διάγνωση έχει τελειώσει. Διαφορετικά, πρέπει να βρούμε 5 θετικά από τα 8 κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνεται ο πυρετός, η σπληρομεγαλία, η ταροπενία σε τουλάχιστον 2 σειρές, με νομοσφαιρίνη λιγότερο από 9, με πετάλια κάτω από 100.000, λευκά κάτω από 1.000, αυξημένα τριγλυκερίδια στο αίμα, πάνω από 265 μιλιγκράμμ στο ΤΕΛ, μειωμένο ενοδογόνο, λιγότερο από 150 μιλιγκράμμ στο ΤΕΛ, η αυξημένη φεριτίνη, είπαμε πόσο χαρακτηριστική είναι, πρέπει να είναι πάνω από 500 νανογκράμμ στο μιλιλίτρο, και η αύξηση του γελτού υποδοχέα της συντελευκίνης 2, που είπαμε πίσω ότι είναι σημαντική, πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2.400 μονάδες ανά μιλιλίτρα. Η αιμοφαγοκυτάρωση, σημαντικό διαγνωστικό κριτήριο, όπως και η μειωμένη λίπουσα, λειτουργικότητα των ΕΝΚΑ κυτάρων, που αποτελεί τη βασική διαταραχή της νόσου. Και επειδή θεωρείται ότι τα κριτήρια αυτά δεν είναι εύκολο να τα βρούμε θετικά από την αρχή, τελευταία σε μία μελέτη προτείνεται ένα minimal set διαγνωστικών κριτηρίων, που στα μείζωνα κριτήρια περιλαμβάνει σπληρομεγαλία και αιμοφαγοκυτάρωση, στα ελάσσονα κυταροπενία, αυξημένα τριγλυκερίδια ή μειωμένο ενοδογόνο και αύξηση της φεριτίνης πάνω από 1.000 νανογκράμμ στο ΤΕΛ. Και όταν έχουμε 2 από τα μείζωνα κριτήρια ή 1 μείζον και 2 ελάσσονα ή 3 μείζωνα, μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την νόσο. Αυτό το τεστ έχει εφαρμοστεί και θεωρείται ότι η ευαισθησία του και η ειδικότητά του είναι στο 95%. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτό το τεστ βγει θετικό, θα πρέπει ήδη να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για τον γονιδιακό μας έλεγχο και να αρχίσουμε να προσανατολιζόμαστε για τη θεραπεία του μικρού αρρώστου. Θα ήθελα να αναφέρω λίγο ιδιαίτερα την εικόνα που έχουμε στην περίπτωση της αιμοφαγοκυταρικής λιμφοϊστιοκύτωσης που εμφανίζεται σε έδαφος της συστηματικής νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας. Εδώ υπάρχουν βέβαια υπάρχουν οι εκδηλώσεις της υποκείμενης νόσου, οι οποίες όμως διαφοροποιούνται όταν υπάρχει το επεισόδιο. Ο πυρετός από επεισοδιακός γίνεται συνεχής, το εξάνθημα γίνεται πετεχιώδες, υπάρχει εγκεφαλοπάθεια, τα λευκά και τα αιμοπετάλια που συνήθως από την νόσο είναι αυξημένα μειώνονται, η ταχύτητα καθίζησης το ίδιο, το ενοδογόνο επίσης που είναι αυξημένο στην περίπτωση της συστηματικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας αρχίζει και μειώνεται και η φεριτίνη αρχίζει και αυξάνεται και μπορεί να πάρει, όπως έχουμε δει, τιμές πάρα πολύ ψηλές. Και τελικά το 2016 έχουν θεσπιστεί κριτήρια λίγο ιδιαίτερα για, ακριβώς για τα παιδιά που θα κάνουν επεισόδιο αιμοφαγοκυταρικής λιμφοϊστιοκυτάρωσης σε έδαφος συστηματικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε έναν άρρωστο με γνωστή νόσο, η υποψία της που εμφανίζει πυρετό και φεριτίνη πάνω από 684 νανογκράμμ στο μιλιλίτρα και 2 από τα αιμοπετάλια λιγότερο από 180.000, SGPT πάνω από 48, τριγλυκερίδια πάνω από 156 και ενοδογόνο μικρότερο από 360 μιλιγκράμμ στο ΤΕΛ, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι είμαστε μπροστά σε ένα επεισόδιο
αιμοφακτορικής λέμφωσης του επιτάρρωσης. Η πρόγνωση, το έχουμε ήδη, είναι δυσμενής. Η νόσος, είπαμε, είναι σταθερά θανατηφόρος στην πρωτοπαθή της μορφή, αλλά ακόμα και στη δευτεροπαθή μορφή και ειδικά σε αυτή που συνδέεται με τον ιό Epstein-Barr, η θνησιμότητα μπορεί να φτάσει στο 50%. Και γι' αυτό το λόγο η εταιρεία Ιστιοκύτωσης από το 1994 καθιέρωσε ένα πρωτόκολλο για τη θεραπεία αυτής της νόσου, το οποίο επικαιροποιήθηκε το 2018. Το πρωτόκολλο αυτό βασικά στηρίχθηκε στη χορήγηση κορτιζόνας και κυρίως στην ετοποσίδη, που είναι μια θεραπεία που πραγματικά καταστρέφει ειδικά τα τάφλινγκ κύτταρα, ένα δεινοπλασματικό φάρμακο, και το οποίο αποτέλεσε το μη για τη θεραπεία της αιμοφακτορικής λέμφωσης του κυτάρωσης. Μετά τις πρώτες 15 μέρες προστίθεται κυκλοσπορίνη, α, και ενδορεχεία θεραπεία με μεθοτρεξέιτ, εφόσον τα συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα δεν έχουν υποχωρήσει μετά τις πρώτες 15 μέρες. Το πρωτόκολλο αυτό είναι προγραμματισμένο για να διαρκέσει 8 μέρες. Στην περίπτωση που δεν έχει επιβεβαιωθεί πρωτοπαθής μορφή της αιμοφακτορικής λέμφωσης ιστιοκυτάρωσης, που δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό και που νόσος μπει σε πλήρη ύφεση, το πρωτόκολλο σταματάει στις 8 εβδομάδες. Εφόσον όμως υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, βρεθεί μετάλλαξη που συνδέεται με την πρωτοπαθή μορφή της νόσου ή ο άρρωστος δεν μπει σε ύφεση ή αφού μπει σε ύφεση υποτροπιάσει, η θεραπεία συνεχίζεται και ο άρρωστος προετοιμάζεται για αλλογενή μεταμόσχευση μυέλου των οστών, η οποία αποτελεί τη μόνη θεραπεία ίασης για την πρωτοπαθή μορφή και τις βαριές μορφές της νόσου. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα όπως έχουν δημοσιευθεί τελευταία από το πρωτόκολλο του 2004. Βλέπετε ότι η επιβίωση έχει φτάσει το 60%. Ακόμα είναι 65% για τα παιδιά στα οποία δεν επιβεβαιώθηκε η οικογενής μορφή της νόσου. Βελτίωση της πρόγνωσης και μετά την αλλογενή μεταμόσχευση μυελού. 65% επιβίωση στα παιδιά με οικογενή μορφή και 86% στα παιδιά με αιμοφακτορική λυμφοϊστιοκύτωση που συνδέεται με ιό Epstein-Barr και τα οποία χρειάστηκε να άλλο μεταμοσχευθούν. Και έγινε γνωστό με τα χρόνια ότι αυτή η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών ήταν ιδιαίτερα τοξική και γι' αυτό το λόγο οι διάφοροι ερευνητές άρχισαν να ερευνούν την περίπτωση χρησιμοποίησης πρωτοκόλλων προπαρασκευαστικών για τη μεταμόσχευση μειωμένης έντασης, και πράγματι με αυτά τα πρωτόκολλα η επιβίωση των αρρώστων έχει φτάσει στο 80% και στις μέρες μας το έχει ξεπεράσει. Τώρα, υπάρχουν θεραπευτικές εξαιρέσεις από το πρωτόκολλο του 2004 της Ιστιοκυταρικής Εταιρείας. Όταν έχουμε μία αιμοφακτορική λυμφοϊστιοκύτωση σε έδαφος ρευματικής νόσου, η στάνταρ θεραπεία είναι μεθυλπροδινιζολόνη με κυκλοσπορίνη. Η ανακίνρα, που είναι μία καινούρια θεραπεία, είναι ένας ανταγωνιστής του υποδοχέα της ιντελευκίνης 1, που η ιντελευκίνη 1 έχει κύρια σχέση με τις ρευματικές ασθένειες, αποτελεί όλο και περισσότερο θεραπεία πρώτης γραμμής ή μπορεί να προσθεθεί στη μεθυλπροδινιζολόνη κυκλοσπορίνη στις περιπτώσεις βαριάς μορφής της νόσου. Επίσης, σε ήπιες μορφές δευτεροπαθούς αιμοφακτορικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης μπορεί να αρχίσουμε με μία ήπια θεραπεία, παραδείγματος χάρη κορτιζόνη, με ή χωρίς συγχορήγηση ενδοφλέβειας γάμας φερίνης. Στην περίπτωση όμως αυτή πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί αν σε 48 ώρες ο άρρωστος εξακολουθεί να έχει συμπτώματα της νόσου και κυρίως δεν έχει απειρετήσει, έχει πυρετό πάνω από 37,5, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο πρωτόκολλο του 2004. Επίσης, στις βαριές μορφές που συνδέονται με το νέο Epstein-Barr μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ρητόξιμα με ένα μονοκλονικό αντι-CD20 αντίσωμα. Και είναι πια σίγουρο ότι στις ενδοκυτάριες λοιμώξεις που συνδέονται με αιμοφακτορική λεμφωιστιοκυτάρωση, όπως είναι η λεισμανίαση, αλλά και η φυματίωση και η ρικέτσις,
Η θεραπεία της λεϊσμανίασης και γενικά της ενδοκυτάριας λίμωξης μπορεί να επιφέρει την ίαση χωρίς να χρειαστεί χορήγηση ειδικής θεραπείας. Και βέβαια οι νέες θεραπείες είναι στο προσκήνιο. Όταν η νόσος είναι ανθεκτική, στο πρωτόκολλο του 2004, δηλαδή κορτιζόνη, βεπεσί και κυκλοσπορίνη α, χορηγείται η αντιθυμοκυταρική σφαιρίνη με κορτιζόνη, με πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης χρησιμοποιείται πάλι στις ανθεκτικές περιπτώσεις το αντι-CD52 μονοκλωνικό αλεντούζουμαμπ, το οποίο έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα στις ανθεκτικές μορφές της νόσου. Η ανακίνδρα, όπως τη συζητήσαμε ήδη, που είναι ανταγωνιστής του υποδοχέτης σιτηλευκίνης 1, χρησιμοποιείται και σε όχι μόνο στη ρευματολογική αρχή σε αιμοφακταρική λεμφοϊστιοκυτάρωση, αλλά και στις άλλες μορφές. Το αίμα παλούμαμπ είναι ένα μονοκλωνικό αντίστοιχο ανάνοια στην Ιντερφερόνη γάμα, η οποία είπαμε ότι έχει θέση κλειδί στην παθογένεια και γι' αυτό το λόγο είναι πολλά υποσχόμενο φάρμακο. Μόλις πήρε άδεια στον FDA, στον Οργανισμό της Αμερικής, ακόμα στον Ευρωπαϊκό, στον EMA δεν έχει πάρει άδεια για να χρησιμοποιηθεί. Είναι όμως σε πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Επίσης, ένα καινούριο φάρμακο πολλά υποσχόμενο είναι το ρουλοξίτινι, το οποίο είναι αναστολέα στην JAK2 πρωτεΐνης. Αυτή η πρωτεΐνη στην ουσία δίνει μηνύματα για πολλαπλασιασμό κυτάρων και γι' αυτό το λόγο η αναστολή της μπορεί να προκαλέσει και αναστολή των τάφλιφων κυτάρων και των μακροφάγων που έχουμε στην περίπτωσή μας. Και τέλος, τελευταία, υπάρχει η ιντερλευκίνη 18 binding protein. Είναι μια πρωτεΐνη που συνδέεται με την ιντερλευκίνη 18, που είπαμε ότι είναι και αυτή πολύ αυξημένη σε πολλές μορφές αιμοφακταρικής λεμφοϊστιοκυτάρωσης και η οποία μπλοκάρεται από αυτό το καινούριο φάρμακο και αυτό το φάρμακο βρίσκεται σε μελέτη αυτή τη στιγμή. Συμπερασματικά, θα ήθελα να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, γιατί μπορεί συχνά η εξέλιξή της να είναι ραγδαία και απειλεί τη ζωή του αρρώστου και η έναρξη της θεραπείας μπορεί να αλλάξει τελείως την πορεία της. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση της πρόγνωσης με τη χορήγηση της ετοποσίδης και την αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών στην πρωτοπαθή μορφή και στις βαριές περιπτώσεις. Υπάρχει διαρκής πρόοδος στη μοριακή διάγνωση με τις νέες τεχνικές του Next Generation Sequencing και του Whole Exome Sequencing που βρίσκει γρήγορα τις μοριακές διαταραχές και τέλος οι νέες στοχευμένες θεραπείες όπως τις συζητήσαμε πριν. Η αιμοφαγοκυταρική λεμφοϊστιοκύτωση είναι σπάνια, υπάρχει όμως και πρέπει να τη σκεφτόμαστε όταν υπάρχει παρατηνόμενος πυρετός, πυρνομεγαλία, κυταροπενία και ταχαίως αυξανόμενη τιμή φεριτίνη στο αίμα, διότι πρόκειται για παιδιά που ενώ έχουν μια βαριά νόσο μπορεί να γιαθούν στις μέρες μας στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.